centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τσούκα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατρίου. Τι κάνετε? Καλημέρα και σε όλους. Λοιπόν, πήρατε απόφαση να κάνετε την έκθεση, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί όπως είναι γνωστό, τις εκθέσεις τις απαγορεύουν να γίνονται, τουλάχιστον προς στιγμήν, παντού στον κόσμο. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει τις τελευταίες μέρες στο Σύνδεσμο Γονοπτήρων Καστοριάς είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές. Θα μιλήσουμε για αυτές τώρα, ναι. Πραγματικά τις τελευταίες μέρες επικρατούσε και επικρατεί ένας οργασμός στο Σύνδεσμο. Mm-hmm. Υπάρχει το μουσείο, υπάρχει αυτή η έκθεση που θα δημιουργήσουμε, θα είναι πρώτη φορά μέσω του διαδικτύου. Έχουμε περιέργεια να δούμε πώς θα γίνει αυτή όμως τώρα. Υπάρχει και ένα, την ίδια μέρα με την έκθεση, τη διαδικτυακή, υπάρχει και ένα, θα υπάρξει μάλλον και ένα fashion show, ναι, στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Το οποίο νομίζω, όχι νομίζω, το οποίο θα μεταδίδεται live σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Πάμε πρώτα με την έκθεση και για τα τρία, θα μιλήσουμε και για τα τρία. Διαδικτυακή λοιπόν φέτος η έκθεση που θα γίνει πότε? Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω, συγγνώμη αν με επιτρέψει, ήθελα να ξεκινήσω με το πιο σημαντικό από όλο, το οποίο είναι το μουσείο. Ναι. Γιατί το θεωρείτε πιο σημαντικό? Γιατί θεωρώ ότι τόσα χρόνια ήταν ντροπή μας που δεν υπήρχε ένα μουσείο, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Σαν μια περιοχή που έζησε μεγάλος και μεγαλούργησε με αυτό το επάγγελμα. Ναι, κοιτάξτε, πριν 10 μέρες σχεδόν, στις 8 του μήνα, πήραμε μια απόφαση η οποία κατ' εμάς είναι ιστορική απόφαση να δημιουργήσουμε το πρώτο μουσείο της τέχνης της Γούνας σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ξανά σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα που θα δημιουργήσουμε εμείς. Έχω ξαναπεί ότι είναι μια απόφαση η οποία έπρεπε να έχει πάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι πλέον φτάσαμε με την απόφαση να την υλοποιήσουμε. Και όχι απλά απόφαση, ήδη έχουν δοθεί τα πρώτα χρήματα στους μουσιολόγους. Έχει συγκεντρωθεί όλο το υλικό. Πού θα γίνει αυτό? Το μουσείο θα γίνει στον ιδιόκτητο χώρο της εκθέσεως. Α, στο κτίριό σας, εκεί στο εκθεσιακό χώρο. Στο κτίριό μας, ναι. Θα είναι ένα πραγματικά σύγχρονο θεματικό μουσείο, αμύγως εκπαιδευτικό και πραγματικό. Θα γίνει σε κάποια προέκταση του κτιρίου αυτού. Σε κάποια προέκταση, ναι. Όχι στο χώρο τον εκθεσιακό, σε προέκταση του χώρου εκεί, ναι. Σε προέκταση, ναι. Το οποίο θα αξιοποιεί όλα τα σύγχρονα εργαλεία της τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο πάρθηκε η απόφαση να γίνει σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο όπως είναι το δικό μας και όχι να γίνει σε κάποιο παραδοσιακό καστοριανό κτίριο. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα η Γούνα είναι τέχνη και η τέχνη είναι βιομηχανικό προϊόν, άρα εξελίσσεται και πρέπει να γίνει σε ένα σύγχρονο κτίριο. Ναι. Αν μπορούσαμε να το συνδυάσουμε και με την ένταξη της Γούνας στην πολιτιστική κληρονομιά, όπως έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια πολύ ωραία ιδέα, έχει κατατεθεί παλιότερα, νομίζω, και από τον κύριο Μόσχο. Θέλω να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε ταυτόχρονα όλο αυτό. Κοιτάξτε, η δημιουργία του Μουσείου της Τέχνης της Γούνας συνδέεται άρρηκτα. Είναι να δυναμώσει ακριβώς την πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε ο λόγος που πάρθηκε η απόφαση για να γίνει το μουσείο είναι και η ένταξή μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό πιστεύετε ότι θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και ωστά πότε? Πότε θα το δούμε να χτίζεται, να φτιάχνεται, να τελειώσει? Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. Σε λίγες μέρες. Α, δηλαδή σε λίγες μέρες εκεί θα έχουμε, ουσιαστικά θα έχουμε εργασίες, αρχίζουν εργασίες. Ναι, αυτή τη βδομάδα ανεβαίνουν οι μουσιολόγοι επάνω. Ωραία. Όπως σας είπα και πριν. Έχουν στα χέρια τους όλο το υλικό που έχει αποσταλεί από δωρεές ανθρώπων ιδιωτών, Καστοριανών, της Νέας Υόρκης.
Δεν μιλάω για δωρεές χρημάτων, έτσι. Τα χρήματα θα είναι όλα από το σύνδεσμο του Καστοριάς. Μιλάω για πράγματα, υλικά πράγματα, ναι, παλιά, ναι, παλιά ναι, αντικείμενα. Ναι, και μπήκανε οι βάσεις, ξεκινάμε ήδη να το κατασκευάζουμε. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Θα είναι μεγάλο, θα έχει πολλά τετραγωνικά, θα είναι... με κάποιο τρόπο θα έχει και μια ίσως ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, δεν ξέρω. Τα βλέπετε κοιτάξτε, αυτά. Τώρα, επειδή δεν είμαι και ο καθόλου ειδικός... Θα έχει, ας πούμε, τη μορφή ενός παλιού γουναράδικου, ας πούμε, μέσα για να καταλάβουμε. Όχι, όχι, θα μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο μουσείο. Θα έχει και ψηφιακά... θα υποστηρίζεται και ψηφιακά μέσα. Θα είναι κάτι πραγματικά... πολύ καινοτόμο, πολύ, πολύ ωραίο πράγμα. Ωραία. Λοιπόν, με το καλό να έρθουν οι μουσιολόγοι να δουν από κοντά και να αρχίσουν οι εργασίες, επαναλαμβάνω, για το Μουσείο Γούνας που θα αρχίσει να κατασκευάζεται δίπλα στον εκθεσιακό χώρο, εντός του οικοπαίδου πάντως. Ακριβώς. Σε μια προέκταση ουσιαστικά του κτηρίου, επέκταση του κτηρίου, του συγκεκριμένου, το οποίο... Είναι να το βλέπεις και να λες γιατί να μην μπορώ να δω, να δούμε ξανά εδώ όλες τις επιχειρήσεις, να δούμε όλο τον κόσμο, να προωθήσουμε το επάγγελμα, τη δουλειά μας και τα παλτά μας. Παρόλα αυτά... Εντάξει, όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν. Χρειάζεται λίγο υπομονή. Υπομονή. Προς στιγμή λοιπόν πάμε σε ψηφιακή εκθέση. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με το μουσείο. Νομίζω ολοκληρώσαμε και θα πούμε πολλά περισσότερα μόλις ξεκινήσουμε. Ναι. Πάμε λοιπόν στην ψηφιακή έκθεση Γούνας. Για πρώτη φορά θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει ήδη γίνει στο Μιλάνο και στο Χονκό. Ναι. Εγώ δεν θα βγω να πω ψέματα στον κόσμο ότι είχε επιτυχία του Μιλάνο και το Χονκό. Ναι. Το τι έγινε με το τι λένε είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είχε καμία επιτυχία. Δηλαδή, γιατί πιστεύετε, γιατί είναι ένα ακριβό προϊόν το οποίο πρέπει να το χαϊδέψεις, να το πιάσεις, να το αγγίξεις, να το δεις από μέσα, από έξω, τις λεπτομέρειες του, πράγμα που δεν μπορεί να το κάνει μία κάμερα ή, εν πάση περιπτώσει, όσο καλή και αν είναι και η σύνδεση και... δεν μπορεί να αντικαταστήσει με τίποτα την προσωπική επαφή. Κοιτάξτε, η Γούνα δεν είναι ούτε τσάντα, ούτε παπούτσια, ούτε φόρμες, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να πουληθεί μέσω ίντερνετ. Ναι. Ο σκοπός που κάνουμε... Άρα γιατί το κάνετε? Ο σκοπός που κάνουμε αυτό το ψηφιακό event είναι πρώτα απ' όλα... για να τονώσουμε πρώτα απ' όλα το ηθικό το δικό μας. Μάλιστα. Για να δείξουμε στον έξω τον κόσμο... Ότι εδώ είμαστε, υπάρχουμε, μάλιστα. Για να έρθουμε σε επαφή με τους πελάτες μας. Το κόστος... Και πρώτο Θεός, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει καμιά δουλίτσα, έτσι. Πρώτο Θεός, μπορεί να γίνει και κάτι. Ποτέ, ναι, δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις, ναι. Θα έχει την ευκαιρία ο κάθε επιχειρηματίας να δείξει τα προϊόντα του. Θα είναι ένα... Πώς θα γίνει, μπορείτε να μας πείτε τεχνικά πώς θα γίνει. Ναι, θα είναι ένα υπερσύγχρονο, μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα. Ναι. Καταλήξαμε να συνεργαστούμε με ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά κατέχουν το αντικείμενο, έχουν πλέον την εμπειρία μετά από τόσες εκθέσεις που έχουν γίνει. Μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα άκρος επαγγελματικό. Οι επιχειρήσεις θα είναι στον χώρο τους, δεν θα έρθουν εκεί οι επιχειρήσεις, απλά θα είναι... Οι επιχειρήσεις θα είναι στον χώρο τους. Και θα δείχνουν οι ίδιοι μέσα από μια κάμερά τους πώς μπορούν να προωθήσουν, έτσι. Ο σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς έχει μια τρομερή database στα χέρια του, ένα αρχείο πελατών, ναι, στις 16.000, για να φανταστείτε. Θα καλεστούν όλοι αυτοί, άσχετα, ναι, πόσοι θα ανταποκριθούν. Ναι. Ο κάθε εκθέτης θα καλέσει τους πελάτες του. Θεωρώ ότι από πλευρά επισκεψιμότητας θα έχει μεγάλη επιτυχία. Το αν θα γίνει δουλειές δεν το ξέρω εγώ αυτό και κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Γιατί προηγήθηκαν αντίστοιχες προσπάθειες και από το Μιλάνο και από το Χονγκ Κονγκ, λέτε, γι' αυτό. Και γι' αυτό και γιατί σας είπα ότι η Γούνα δεν πωλείται μέσα στο ίντερνετ. Είναι ένα καθαρά, ιδιαίτερο είδος, ναι. Θα είναι καθαρά ένας διαφημιστικός σκοπός. Το κόστος για τον κάθε επιχειρηματία
Θα είναι γύρω στο χιλιάρικο. Α, δηλαδή εδώ έχουμε ας πούμε γύρω στα 1.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματία να είναι σε αυτή την πλατφόρμα ας πούμε. Δεν ξέρω αν μπορούσατε να ενδεχθείτε σε κάποιο πρόγραμμα επίσης περιφέρειας για ψηφιακή διαφήμιση προώθηση. Δεν ξέρω αν αυτά υπάρχουν, αν γίνεται. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να τα κάνουμε όλα μόνοι. Θέλετε να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Ωραία. Λοιπόν, ο κάθε εκθέτης, πελάτης θα έχει το δικαίωμα να πάρει μέρος. Δηλώνοντας τη συμμετοχή του να πάρει μέρος, εφόσον και επικίνδυνη βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικό, πάρει μέρος σε αυτό το πραγματικά απίστευτο fashion show που θα γίνει στην Καστοριά μέσα. Είπατε στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης και πάνω στη λίμνη. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί εδώ να βγάλουμε καμιά είδηση σήμερα, μισό λεπτάκι. Γιατί μας τα λέτε ένα-ένα και έχει ειδήσει αυτή η συνέντευξη. Πάνω στη λίμνη θα γίνει τον καλά, μέσα στη λίμνη. Μέσα στη λίμνη θα γίνει τον καλά, ναι. Σε ποια περιοχή, στην βόρεια πλευρά ή στην νότια πλευρά? Εντάξει, λεπτομέρειες πιο μετά. Πάντως θα γίνει μέσα στη λίμνη. Φαντάζομαι ότι θα στηθεί μια πλωτή εξέδρα, ας πούμε, μια πλωτή, πώς το λένε αυτό το... Θα έχουμε καράβια, Πασαρέλα. Θα έχουμε ελικόπτερα, μόνο F-16 θα έχουμε. Τι θα έχουμε, καράβια και ελικόπτερα? Ακριβώς. Απίστευτα πράγματα, μισό λεπτάκι. Πλατφόρμα μέσα στη λίμνη. Καράβια, ελικόπτερα από δίπλα. Μόνο F-16 είπατε εδώ. Και όλα αυτά με 1.000 ευρώ, ξαναλέω. Πώς θα γίνει αυτό? Εντάξει, γι' αυτό είναι ο σύνδεσμος του Γνωπιού Καστοριάς, για να ενισχύει τον κλάδο την επιχειρηματία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εμείς δεν είμαστε εδώ για τα εύκολα, είμαστε για τα δύσκολα. Και αυτό το show μέσα στη λίμνη, πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μέσα στη λίμνη της Καστοριάς θα γίνει αυτό το που ονομάζουμε άλλες φορές γκαλά, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Μπράβο, έτσι ακριβώς. Αυτό θα γίνει λοιπόν μέσα στη λίμνη, με πλωτή εξέδρα, πασαρέλα ας πούμε μέσα εκεί, και δίπλα θα πλέουν πλοία, θα πετάνε ελικόπτερα και θα γίνεται πανικός. Και θα μπορεί να είναι και κόσμος, παραδείγματος χάρη, να δίνουμε έστω και με τις πρώτα αποστάσεις. Πρώτα απ' όλα θα γίνει σε καιρό το οποίο έχει ήδη οριστεί και θα επιτρέπεται η εστίαση, οπότε τα μέτρα ασφαλείας θα μπορούν να παρευρεθούν και κάποιοι... Θα μπορούν. Για πότε προγραμματίζουμε... Μιλάμε για 15 Μαΐου. Για 15 Μαΐου, γιατί αυτό δεν το είπαμε. 15 Μαΐου, ναι. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Γεωργιάδη, η εστίαση θα ανοίξει ή 7 ή 14 Μαΐου. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Οι πληροφορίες μου είναι ότι θα ανοίξει λίγο πιο νωρίς. Βάση εκτόση, θα δούμε. Φανταστείτε τώρα ένα τέτοιο event. Επειδή αυτό μας πιάνεται εξαπίνης, έχετε πάρει και τις σχετικές άδειες? Γιατί ξέρουμε ότι η λίμνη ανήκει στην κτηματική υπηρεσία. Έχετε επικοινωνήσει, δηλαδή είναι εξασφαλισμένο αυτό? Γιατί έχουμε και από παλιά ορισμένα περιστατικά. Έχουμε άδεια για πλωτή εξέδρα? Προς το παρόν όχι, δεν θέλω να λέω ψέματα. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Θα απευθυνθείτε στην κτηματική υπηρεσία. Εξάλλου θα είναι μια πλωτή εξέδρα. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ναι. Μιλάμε για ένα event το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε την πόλη της Καστοριάς να τη βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Τώρα άμα βρεθεί κάποιος και σε πει όχι... Εντάξει, φαντάζομαι ότι η εξέδρα, επειδή θα είναι μεν πλωτή, αλλά θα είναι ουσιαστικά για τις ανάγκες του γκαλά και τη διαφήμιση ουσιαστικά της Καστοριάς και του προϊόντων μας, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κάποια αντίρρηση και από την κτηματική υπηρεσία. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει για 2-3 ώρες και θα ξαναφύγει, δεν υπάρχει κάτι. Ναι, ουσιαστικά δεν θα μείνει για πάντα, προφανώς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Απλά ας αναλογιστούμε όλοι πόσο εντυπωσιακό θα είναι όλο αυτό. Ακριβώς αυτό, και μιλάμε τώρα για την προβολή της πόλης, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι εντυπωσιακό, είτε γίνει στη βόρεια πλευρά είτε στη νότια. Λογικά... Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του μετά. Μάλιστα. Εσείς πάντως έχετε αυτή την ιδέα, θέλετε να την υλοποιήσετε και καλείτε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν τις σχετικές άδειες ή ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πραγματοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα, το οποίο θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Έτσι ακριβώς.
Άρα λοιπόν αυτός είναι ο τρόπος. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τώρα πού απευθύνονται, λογικά σε εσάς απευθύνονται, αλλά μπορούν από τώρα να κλείνουν την θέση τους? Όχι, όχι. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα επίσημα. Επίσημα τη Δευτέρα, μάλιστα. Είμαστε σε κάποιες εργασίες, σε κάποιες διαβουλεύσεις με κάποιες εταιρείες. Ναι. Δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο ακόμη συγκεκριμένο δηλαδή. Ωραία. Φαντάζομαι ότι και ως τη Δευτέρα θα κάνετε και τις απαραίτητες ενέργειες σχετήσεις για τις σχετικές άδειες, ώστε να είναι όλα εντάξει, γιατί κάποιος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον θέλει να είναι βέβαιος για το... Ακριβώς. Οπότε από Δευτέρα οι ανακοινώσεις οι επίσημες. Πάντως είναι πολύ εντυπωσιακά αυτό που μας λέτε, κύριε Τσουκά. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Και αν μπορέσουμε και το κάνουμε, νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το κάνουμε, ξαναλέω, αρκεί να υπάρχει θέληση από όλους, καλή θέληση. Ναι, γιατί όλο αυτό το εγχείρημα μέσα στη λίμνη το φανταζόμαστε. Είναι η πασαρέλα, αλλά κάπου πρέπει και τα μοντέλα να αλλάζουν ρούχα, να αλλάζουν γούνες, να αλλάζουν... Όλο αυτό χρειάζεται ένα στήσιμο, δεν είναι τόσο απλό όσο ίσως μπορούμε να το φέρουμε στο μυαλό μας. Θέλει μια καλή προεργασία, πολύ καλή προεργασία. Δεν είναι καθόλου απλό. Βέβαια. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όποιο πρόβλημα, να δώσουμε τις λύσεις στα πάντα. Έχουμε αποδείξει ξανά ότι ο προφήτης Ηλίας είναι εδώ, δεν φοβάται τίποτα. Ωραία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις υποκλήσεις και είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε ξανά μια πνοή σε αυτή την πόλη. Ωραία, μακάρι πρόεδρε. Εμείς θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα και με κάθε ευκαιρία που θα έχουμε, είτε για το μουσείο, είτε οποιαδήποτε εξέλιξη, για αυτά τα εντυπωσιακά που μας λέτε για το φετινό γκαλά της διαδικτυακής έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο από την Καστοριά για όλο τον κόσμο. Κύριε Τσούκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σελαντίου. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.